Θέλω να ρωτήσω πώς πήγε αυτός ο πρώτος μήνας της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Αν είσαι ευχαριστημένη από τα νούμερα. Εντάξει, είναι πολύ νωρίς έτσι κι αλλιώς για να βγάλουμε συμπεράσματα. Πάντα βάζουμε εμείς την 28η, λέμε ας πάμε μέχρι 28η και μετά ξεκινάμε να μετράμε. Οπότε είμαστε εντάξει, πολύ ικανοποιημένοι, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε εμάς. Είμαστε σχεδόν η ίδια ομάδα, σχεδόν η ίδια εκπομπή. Οπότε είμαστε πολύ καλά. Είδαμε και ένα αστείο αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Βασάλο που πειράζεται ένα στον άλλο να φύγετε, να αλλάξετε εκπομπή, να πάρετε φραγκολιά. Τι ακριβώς συνέβη? Ναι, είναι ένα δικό τους αστείο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις αλλαξοκ***ες, όπως είπανε. Να γίνει αυτό ένα Σαββατοκύριακο. Μια χαρά να δουλέψει όλη τη βδομάδα όμως ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή να κάνει όλο το εργατικό και να έρθει ο Κώστας Σαββατοκύριακο. Θα δούμε πώς σου φαίνεται. Εγώ είμαι πολύ ανοιχτή σε αυτό. Γενικά. Τα κανάλια μας δεν ξέρω. Είστε από τις παρουσιάστρες που παρακολουθείτε τον ανταγωνισμό, τον νούμερο τηλεθέασης, το ταμείο που λέμε. Ενοχλητικά πολύ. Θα σου πω ψέματα. Είναι. Κοίταξε, όχι τόσο τον ανταγωνισμό, θα σου πω γιατί. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να δούμε πού βρισκόμαστε, αλλά η σκαλέτα και η ροή μας νοιάζει στο δικό μας περιεχόμενο, γιατί εκεί βλέπουμε ο κόσμος τι θέλει περισσότερο από εμάς και τι θέλει λιγότερο. Θα ήθελα να ρωτήσω και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Μάρκου Σεφερλή, που αναρωτήθηκε για το αν υπάρχουν όρια στην δημοσιογραφία. Ποια είναι η άποψή σας? Για μένα θα έπρεπε να υπάρχουν όρια στη δημοσιογραφία, αλλά παρακολουθώντας τηλεόραση και παγκοσμίως, θα σου έλεγα, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο εμείς, παιδιά. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο άγρια σε άλλες χώρες. Φυσικά γίνονται λάθη, φυσικά πολλές φορές χάνουμε τα όρια, αλλά νομίζω ότι κάνουμε καλή τηλεόραση. Αυτή είναι η γνώμη μου και δεν θα έπρεπε να τσουβαλιάζουμε τις καταστάσεις. Είναι γενικότερα οι δημοσιογράφοι σε έχουν σεβαστεί όλα αυτά τα χρόνια ή σε έχουν ενοχλήσει εντός εισαγωγικών και κάτι που έχουν γράψει, έχουν πει? Καταλαβαίνω ότι και πολλές φορές που πράγματα δεν είναι ευχάριστα για μένα. Είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς, οπότε το σέβομαι απόλυτα και θεωρώ ότι με σέβονται και εκείνοι. Δεν θεωρώ ασέβεια το να εκτίθονται κομμάτια της προσωπικής μου ζωής που δεν επιλέγω εγώ, γιατί έχω επιλέξει να είμαι στα φώτα. Οπότε αυτό είναι μια επιλογή που συμβαίνει αυτόματα. Από εκεί και πέρα, στα κομμάτια που έχω αποφασίσει να προστατέψω απόλυτα, όπως είναι ας πούμε τα παιδιά μου, έχουν δείξει απόλυτο σεβασμό. Έχεις έρθει σε δύσκολη θέση με τα μέσα κάποιες φορές και αν ναι, πώς τη διαχειρίστηκες? Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε στο Hollywood να μας κυνηγάνε οι παπαράτσι. Δηλαδή, δεν μου έχει συμβεί, ας πούμε, να λέω Χριστέ μου, κρύψτε με. Εντάξει, πέρα από τις στιγμές που ήταν προσωπικά δύσκολες, εκεί ήταν δύσκολο γιατί δεν θέλω σε φάσεις που εγώ περνάω δύσκολα, όπως ήταν, ας πούμε, ο θάνατος της μητέρας μου και είχε φωτογράφος στην κηδεία. Δηλαδή, σε τέτοιες στιγμές δεν μπορώ να το αντιλάρω. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Αλλά είναι πολύ λίγες αυτές οι στιγμές στη ζωή μου. Βεβαίως και παρόλο που είχε φωτογράφους, ζήτησα να μην γίνει αναπαραγωγή και δεν έγινε αναπαραγωγή. Ο Στίβ Μιλάτος αναφέρθηκε σε σένα και πήγε στο θέμα ότι δεν το στηρίξατε τότε με την καταγγελία και αναφέρθηκε και στο όνομά σου. Θεωρείς ότι πρέπει να μιλήσετε για αυτό το θέμα? Δεν θα στηρίξω ούτε θα καταδικάσω κανέναν, γιατί δεν είμαι ούτε δικαστής, ούτε δικαστήριο. Ούτε τότε είπαμε κάτι για να καταδικάσουμε τον Στίβ, ούτε για να τον αθώσουμε. Γιατί πολύ απλά δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν τον συμπαθώ πάρα πολύ, δεν έχω κάποιο θέμα με το παιδί. Θεωρώ όμως ότι τέτοια θέματα πρέπει να τα αφήνουμε στη δικαιοσύνη και να τα αποφασίζει η δικαιοσύνη. Εγώ προσωπικά την εμπιστεύομαι πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν αθώνονται άνθρωποι από κατηγορίες να σεβόμαστε και την αθώωση, όχι μόνο όταν καταδικάζεται κάποιος να πέφτουμε να τον φάμε.